Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων του 2ου Γυμνασίου Λυκείου Ναυπάκτου. Το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προβλέπει την ολοκλήρωση εργασιών σε πλαίσιο 14 μήνου. Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι Αποκατάσταση και ενίσχυση φέροντος οργανισμού του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου και 2ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου, και ανάδοχοι του έργου είναι η κοινοπραξία Βλάχος Μπράτης Στράτος. Η έκπτωση του έργου άγγιξε το 59% σύμφωνα με τους ανθρώπους της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο. Σύμφωνα με την Αφροδίτη Στράτου, πολιτικό μηχανικό και επιβλέπουσα στο έργο, οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση κατά κύριο λόγο των δομικών στοιχείων, όπως τοιχοποιίες, κουφώματα, επιχρήσματα, δάπεδα και επικαλύψεις, που θίγονται από τις εργασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού του κτηρίου. Παράλληλα, πραγματοποιούνται περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις εσωτερικά των χώρων καθώς και των όψεων του κτηρίου, προκειμένου για την ενσωμάτωση των στοιχείων της στατικής επέμβασης τόσο λειτουργικά όσο και μορφολογικά στο υπάρχον κτίριο. Επίσης, καθαιρούνται εξ ολοκλήρου οι χώροι υγιεινής του ισογείου, οι οποίοι κατασκευάστηκαν εκ των υστέρων, ώστε να ενσωματωθούν στον κύριο όγκο των αρχικών κτηρίων. Οι εξκαφές που γίνονται κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή των θεμελιώσεων των νέων φερόντων στοιχείων, όπως επίσης και αποξυλώσεις και καθαιρέσεις σε εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, οικοδομικά στοιχεία, ψευδοροφές, στέγες και επιχρήσματα. Όπως τόνισε επιβλέπουσα μηχανικός, οι ανάδοχοι του έργου εγγυόμαστε ότι θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές που θέτει ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Στόχος μας είναι η αποκατάσταση ενός στατικά άρτιου και αρχιτεκτονικά άριστου σχολείου εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται ώστε το Σεπτέμβριο του 2016 το 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο να επαναλειτουργήσει. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το έργο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2016, υπογράμμισε η κυρία Στράτου. Σε ερώτηση για το τι μελιγενέστε με τη χρηματοδότηση του έργου αυτή τη χρονική στιγμή, η ίδια υπογράμμισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προβλήματα. Ωστόσο, όπως είπε, παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις και αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση, τότε θα γίνει παύση των εργασιών. Μία συγχρηματοδότηση με το ΕΣΠΑ μας εγγυάται τη συνέχιση των εργασιών, όμως αυτό που μας προβληματίζει είναι η ρευστότητα και φυσικά η συνεχή ροή χρημάτων για την ολοκλήρωση του έργου, τονίζει η κυρία Στράτου. Επίσης, όπως είπε, τις προηγούμενες ημέρες στο χώρο βρέθηκε και κλιμάκιο του Οργανισμού Σχολικών Κτίριων που ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών που βρίσκονται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Όπως είπε η κυρία Στράτου, το έργο για την αποκατάσταση και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του σχολικού συγκροτήματος δεν συμπεριλαμβάνεται το κτίριο του γυμναστηρίου αλλά και το προάβλιο, που όπως είπε η ίδια θα πρέπει να γίνει κάτι και για αυτούς τους δύο χώρους.